Νέες ρωσικές μονάδες επιθετικών ελικοπτέρων θα κυνηγούν ουκρανικά ντρόνς σε Ρωσία και Κριμαία. Η Ρωσία σχηματίζει λοιπόν νέες ειδικές μονάδες αποτελούμενες από στρατιωτικά ελικόπτερα για να κυνηγά ουκρανικά ντρόνς στους εφαίρες. Ένας αριθμός ρωσικών στρατιωτικών δημοσιογράφων αναφέρει λοιπόν πως οι ρωσικές ενόπλες δυνάμεις έχουν ήδη δημιουργήσει ειδικές μονάδες ελικοπτέρων με σκοπό το κυνήγι και την καταστροφή ουκρανικών ντρόνους καμικάζι. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με πολύ πρόσφατες αναφορές από ξένα μέσα, νέες μονάδες αποτελούμενες από τα ρωσικά επιθετικά ελικόπτερα Mi-28N παρατάσσονται αυτή την περίοδο σε αρκετές περιοχές της Ρωσίας για να καταρρύπτουν φθηνά ουκρανικά ντρόνς, σύμφωνα με το κανάλι Military Informant στο Telegram. Το κανάλι λέγεται πως διατηρεί στενές σχέσεις με τον ρωσικό στρατό, ειδικά με τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις στην Ουκρανία. Τα πληρώματα των ρωσικών επιθετικών ελικοπτέρων εκπαιδεύονται στην αναχέτηση εχθρικών ντρόνς σε όλους τους τύπους καιρικών συνθήκων, πρόσθεσε το κανάλι. Ο ρωσικός στρατός σκοπεύει να παρατάξει αυτά τα επιθετικά ελικόπτερα για να χτυπούν και να καταστρέφουν τα ουκρανικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα με το αυτόματο πυροβόλο 30 χιλιοστών τύπου 2A42 Sipunov που διαθέτουν, το οποίο αναπτύχθηκε για ρωσικά τεθωρακισμένα οχήματα, αλλά εγκαταστάθηκε αργότερα στο αεροσκάφος. Βέβαια, δεν πρόκειται για την πρώτη φορά που η Μόσχα χρησιμοποίησε επιθετικά ελικόπτερα τύπου Mi-28 ως αναχαιτιστές drones. Πιο συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Πληροφοριών του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας είχε αναφέρει μία εβδομάδα πριν πως δύο ρωσικά ελικόπτερα τύπου Mi-28 και ένα ρωσικό αεροσκάφος κυνήγησαν ένα ουκρανικό drone σε περιοχή της Χερσονήσου της Κριμαίας, ωστόσο η αναχαίτιση σημειώθηκε πως απέτυχε. Ρωσικά μέσα από την άλλη είχαν ανεβάσει περίπου την ίδια χρονική περίοδο ένα βίντεο που έδειχνε ένα ρωσικό επιθετικό ελικόπτερο τύπου Mi-28N να κυνηγά και να καταρρύπτει ουκρανικό ντρόουν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε περιοχή της Ρωσίας, ωστόσο το υλικό δεν έδειχνε ξεκάθαρα την καταστροφή του UAV, ενώ δεν υπήρχε και επιβεβαίωση από επίσημο φορέα. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.